Ο Νικολάς Μαδούρο επανεξελέγει πρόεδρος της Βενεζουέλας για εξαετή θητεία την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή, καθώς συγκέντρωσε το ποσοστό που πλησιάζει το 70% των ψήφων, με σχεδόν όλα τα ψηφοδέλτια να έχουν πλέον καταμετρηθεί. Ο Σοσιαλιστής Πρόεδρος εξασφαλίζει το 67,7% των ψήφων έναντι 21,2% του σημαντικότερου αντιπάλου του Χέντρι Φαλκόν, ο οποίος γνωστοποίησε λίγο νωρίτερα την εκλογική διαδικασία και απαιτεί την επανάληψη της ψηφοφορίας, όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου. Την Πισά Λουσένα, κάνοντας λόγο για μια τάση που είναι αδύνατο να αναστραφεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αναγνωρίσουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη Βενεζουέλα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, Τζον Σάλιβαν, όπως επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής πετρελαϊκών κυρώσεων σε βάρος Βενεζουέλας και ο Σάλιβαν είπε πως η αντίδραση στις σημερινές εκλογές θα συζητηθεί κατά τη σύνοδο που θα έχει η ομάδα των 20 στο Buenos Aires τη Δευτέρα.